Λοιπόν, για πάμε λίγο πίσω τώρα σε αυτά που συζητούσαμε. Και για τον Αντένα και για το σοου που ετοιμάζεται εκεί. Ποιο όνομα έπεσε στο τραπέζι που εμείς δεν το είχαμε σκεφτεί? Δεν το έχουμε σκεφτεί καθόλου, αλλά δουλεύετε εσείς για μας. Μου στείλε εμένα στο κινητό μου ένα μήνυμα ο Άγγελος ο Αρτεμιάδης από το TV Νέα, που λέει: Κλεοπάτρα, παίζει πάρα πολύ το όνομα του Φώτη και της Μαρίας, Φώτης Εργουλόπουλος, Μαρία Μπακοδήμου, ώστε να είναι το δίδυμο παρουσιαστών για το Saturday Night Live, κάτι που δημοσιεύτηκε και στο Έθνος, νομίζω. Πολύ ωραία. Και λέω: Χριστίνα, λες. Τέλεια ιδέα, πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις. Εγώ εξεπλάγιον πραγματικά, διότι εξ όσων γνωρίζω, που λέει και το Πολυκαρπίδιο, εξ όσων γνωρίζω. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια συζήτηση από αυτά που γνωρίζω εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Καμία συζήτηση πέραν του Your Face Sounds Familiar δεν έχει γίνει με το Φώτη, πολύ περισσότερο με τη Μαρία. Mm-hmm. Καμία συζήτηση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η συνεργασία του Φώτη ολοκληρώνεται με τον Αντένα την Πέμπτη στον τελικό. Στο τελευταίο live. Στο τελευταίο επεισόδιο του Your Face. Και εκεί μπαίνει μία τελεία στη συνεργασία τους για φέτος. Τώρα, αν την Παρασκευή κληθεί ο Φώτης να συζητήσουν εκ νέου οτιδήποτε, ή την άλλη εβδομάδα ή το Σεπτέμβριο, αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω βεβαίως. Αλλά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για τον Φώτη, ό,τι αφορά στο Φώτη Εργουλόπουλο και τη Μαρία, για τον Αντένα. Είναι ανοιχτά τα παιδιά δηλαδή. Και μιλάμε για ένα είναι ελεύθερα. Μιλάμε για ένα όνομα πάρα πολύ μεγάλο και εσείς κυρίες και κύριοι εκεί απέναντι να καταλάβετε τι σημαίνει τηλεόραση. Δηλαδή τελειώνει η εκπομπή και ένα τέτοιο μεγάλο όνομα δεν έχει καμία συζήτηση για το μέλλον του. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σκέψου ότι μιλάμε για έναν σταθμό ο οποίος έχει κλειδωμένα πρόσωπα. Ναι, παιδιά, και ψάχνει να βρει project. Και δηλαδή τώρα εδώ ο σταθμός είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή έχει τα πρόσωπα τα οποία πληρώνονται και πρέπει και να τα οποία θέλει. Και τα οποία θέλει. Δεν θέλει να τα χαρίσει στον ανταγωνιστή του. Εννοείται. Ναι. Και ψάχνει να βρει τα σωστά project που θα δέσουν, ναι, θα κλειδώσουν. Δεν ταιριάζουν όμως. Δηλαδή, αν έχει κάποιους πρωταγωνιστές, όντως κορυφαία κεφάλαια της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά δεν ταιριάζουν στο συγκεκριμένο project που έχει πάρει, τα κάνει τώρα για να. Δηλαδή, αυτό τη Κυριακή, α πούμε, τώρα τα δύο παιδιά. Τώρα εδώ είναι βέβαια μέσα Τσεγάντη, Φώτης και Μαρία, που έχουν δοκιμαστεί πολλάκι και τη νύχτα. Ήταν πάρα πολύ. Αλλά μέχρι στιγμή ούτε ο Φώτης ούτε η Μαρία έχουν κάνει την παραμικρή συζήτηση. Πάντω σε μια άλλη άμα μα γνωρίζω το δικό μου το ρεπορτάζ. Και μία και τέταρτο που μιλάμε, ο Φώτης Εργουλόπουλος θεωρητικά είναι ελεύθερο από τον Αντένα, σωστά. Περίμενε, όχι μία και τέταρτο. Ο Φώτης ήταν ελεύθερος την ταινία τη νύχτα Πέμπτη. Έχεις δίκιο. Προς Παρασκευή. Και επειδή εμείς δίνουμε δουλειά και λέμε τι θα γίνει, μοιράζουμε θέσεις, εμείς έχουμε εγκρίνει όλοι μαζί Φώτη και Μαρία. Το σχέδιο αυτό να προχωρήσει.